πάμε, πάμε, πάμε! Για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροχοπιπίνο καψούριδες! Πάμε, πάμε, πάμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε για μεσημεριανή σιέστα! Όχι σιέστα, για μεσημεριανό παιχνίδι για ταβαντούρι, για παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε και σήμερα δευτεριάτικο χαβά. Να παίξουμε με αντίστροφη μέτρηση, να παίξουμε με πλούσια δώρα, καθότι και σήμερα, οι χορηγοί φροντίζουν. Κωστή Ζαζαρό στο μικρόφωνο. Πάμε για την επόμενη ώρα. Στο πρώτο μισάωρο να κάνουμε παιχνίδι, να παίξουμε για πλούσια δώρα. Στο δεύτερο μισάωρο, μετά το διάλειμμα, να βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο, διευθυντή της Φόρτσα, να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν χθες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αγωνιστικά και όχι μόνο. 23-10-287-888. Τι δίνουμε σήμερα? Σήμερα δίνουμε μια σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Τέτοια τρώτε στο ψητοπολείο μας, στο ψητοπολείο Αθηνά, στην περιοχή της πλατείας Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10-600-655. Εκεί λοιπόν τρώτε τέτοια υπέροχα κρεατικά. Μια τέτοια σακούλα κληρώνουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Επίσης, το δώρο της εβδομάδας, διότι έχουμε από την Glimart Home, που είναι ο χορηγός μας, το δώρο εβδομάδα, συνεχίζουμε τα εκπληκτικά δώρα. Κληρώνουμε αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στην ώρα μας, στο 2-3, έναν αφιγραντήρα τσίκο 180 ευρώ. Μεγάλο εργοστάσιο, με κλιματιστικά, με VRV συστήματα, με εναλλάκτες αέρος, από την Glimart Home η συγκεκριμένη προσφορά μας. Ένα υπέροχο δώρο αξίας 180 ευρώ. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει προσφορά πλυντήριο Candy 300 ευρώ τελική τιμή, χονδρική είναι αυτή, 8 κιλό, με τεχνολογία ατμού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνδέρωμα μετά σχεδόν καθόλου, με λειτουργία smart. Candy πλυντήριο στα 300 ευρώ αυτή την εβδομάδα στο χορηγό μας, στη Γραβιάς 67. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές μας, πάμε να παίξουμε μαζί, πάμε να κάνουμε μουχαμπέτι. Έχω έτοιμα τραγούδια, έχω έτοιμα ηχητικά, έχω έτοιμα αντίστροφη μέτρηση. Ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Σε σας μιλάμε. Έπεσε. Πάμε. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Έπεσε και αυτός. Πάμε να τους σηκώσουμε πάλι. 23-10-287-888. Για να παίξουμε αντάμα, για να παίξουμε μαζί. Πάμε τώρα ξανά. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Είμαι πιστός στο ραντεβού. Πιστός στο ραντεβού. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Θέλω να πω κάτι, δυο λέξεις. Βεβαίως. Για οποιοδήποτε παραλήπτη. Ναι. Όλα συγχωρούνται εκτός από το ψέμα και από την αχαριστία. Σωστός, σωστός. Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Είσαι έτοιμος? Ναι. Θα παίξουμε με γκολ, θέλεις? Βάζουμε ένα γκολ. Λοιπόν, περιμένει λίγο. Έτοιμος? Μάλιστα. Έχει στον κοινό χώρο ο Κούδας, θαυμάσιο το σου ψύχρεμο, η μπάλα στα δίχτυα του Μόρα, το γκολ του Πάκου. Είναι και ο Κούδας που πανηγυρίζει. Ένα πολύ ωραίο γκολ. 1-0 λοιπόν. Κρόιφ τώρα για την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν. Το είπες όλο. Θέλω να μου πεις ποια κακιά συνήθεια έχει ο Γιώχαν Κρόιφ. Τον γκολ το ακούσαμε. Μπράβο. 1975 είναι ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Είναι γκολ του πανμέγιστου Μεγαλέξανδρου. Έτσι. Του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μέσα στην τριάδα είναι σίγουρα ο Γιώργος Κούδας. Το βρήκες κιόλας. Η κακή συνήθεια του Κρόιφ. Λένε ότι ακόμα και στο ημίχρονο, κανονικά φίλε, παφ πουφ, ακόμα και στο ημίχρονο. Και άλλοι από αυτούς τους βόρειους, και άλλοι το είχαν αυτό. Εντάξει, είχαν. Φουγάρα. Ναι, είχαν κακή συνήθεια, έτσι. Κακή συνήθεια. Πολύ κακή, πολύ. Κακή συνήθεια και το λέμε. Τέλεια. Αυτό. 4,85 είναι. 4,85. Τα κρέατα, αν δεν κερδίσω, τα πάρει ο Γιώργος. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Τι θέλω να πω. Το επόμενο, αυτό ήταν το 1-0 εδώ και το άλλο ήταν με τον γκολ πιανού το 6-1. Θα σου πω αύριο.
Αύριο. Άστο, τον επαναληπτικό τον έχουμε σβήσει. Απ' τη μνήμη. Γεια σου Παναγιώτη. Σε φιλό. Ζουμουσού αδερφέ μου. Περήφανη που είστε πάω. Αγόρι μου. Αγόρι μου, πάντα, πάντα. Σε φιλό. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, σακούλα κρέατα, αλλά μπαίνετε και για το μεγάλο δώρο τον Φιγραντήρα Τσίκο από την Climart Home. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Πολύ καλά εσείς. Πάρα πολύ. Το όνομά σας. Νικόλαος. Νικόλαος. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τα άκουσα καλά. Νίκος είπαμε. Νικόλαος. Νικόλαος. Αυτός που νικάει για το λαό του. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνετε πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Και τελευταία. Και το κλείνετε. Γιατί με κλείσατε κύριε. Λέω όχι εσείς. Μήπως με κλείσετε εσείς λέω. Κύριε. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Να τον πιω να λίγο μια γουλιά κρασί. Νικόλα Γιώργη. Παναγιώτη. Λοιπόν, έλα. Έτοιμο. Μανόλο, σε ευχαριστώ. Έτοιμος. Θέλω να πεις... να ακούσω λίγο τη φωνή σου. Τη φωνή τη γλυκιά το μεσημέρι. Και για να μπορέσω να πω το υπόλοιπο το φαγητό μου. Θέλω για να φας το φαγητό σου να μου πεις ποια είναι αυτή η τραγουδίστρια. Άνετα ρωτάω στο θηλυκό γιατί δεν έχει πιο. Αυτός που είναι το όνομα της εκπομπής. Άκου λίγο και πες μου την τραγουδίστρια. Όχι. Θα σε βοηθήσω. Την αποφεύγουμε εμείς οι διαβητικοί. Νιγερία. Μπράβο ρε Γιώργο. Λοιπόν, περιμένω να κοινώσεις από τον Υπουργό Αθλητισμού για αυτό το παλικάρι τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που έβριζε ασύστολο τον διαιτητή και τον απειλούσε. Έτσι. Να δούμε τι θα κάνει. Θα γίνει πάλι σουκουμούγου τούτκου. Περιμένουμε να δούμε. Τι θα πει. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα. Γιωργάρα μου, σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Καλά, γεια. Γεια σου Γιωργάρα μου, γεια. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Κωστή να ρωτήσω, στη Ζαχάρο πηγαίνεις. Στη Ζαχάρο, φίλε, αποφεύγω. Όπως επίσης δεν ακούω Μελίνα Ασλανίδου. Έτσι δηλαδή τα αποφεύγω αυτά. Και Ζαφύρι Μελά. Και Ζαφύρι Μελά με μέτρο. Με μέτρο. Μελά φίλε, ναι, ειδικά άμα είναι ανθομελάς είναι πιο γλυκό. Χριστάρα μου, Χριστάρα μου. Να πάρουμε το Νταλγκά και το ξενύχτη. Να πούμε λίγο κάτι χαλαρό. Να πούμε. Περιμένω 6,79 μόνο για το να φυγραντήρα τα κρέατα. 6,79. Πάμε να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση εμείς. Πάμε να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Είσαι έτοιμος. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εύκολο θα βούμε. Από Λάμδα. Πάμε. Έλληνα παίχτη, Λάκης. Ωραία. Λεωνάρντο, ξένος παίχτης. Τέλεια. Ξένη ομάδα, Λάτσιο. Ναι. Ελληνική ομάδα, Λάρισα. Μπράβο. Φαγητό, Λαζάνια. Ηθοποιός. Ή τραγουδιστής. Λέκας τραγουδιστής. Λέκας, όχι ρε φίλε, τι ποιότητα βγάζεις. Και, ακόμη κι άλλο. Τους είπες όλους. Προπονητή είπες. Όχι, προπονητή Μαρσέλο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου. Μαρσέλο Λουτσέσκου, πάρα πολύ ωραία. Μαρσέλο Λουτσέσκου, φίλε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα. Ήταν εύκολο. Το Λάμδα είναι εύκολο, πάει σαν νεράκι. Αγόρι μου, πάρε τον κόγκ σου, δικό σου όλο. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Κωστά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι. Έπεσε, πάμε άλλος, ναι, χαίρετε. Έλα Κωστή μου. Καλώς την Εύη, καλώς την Ε. Καλώς την Ε. Εσύ είσαι αντίστροφη μέτρηση, ξέρω. Ναι. Ότι το τραγούδι που είπε πριν δεν το έλεγε μόνο η Γλυκερία, παλαιότερα το έλεγε η Γιώτα Λίδια. Και η Γιώτα Λίδια βέβαια. Είναι παλιό τραγούδι λαϊκό, ξεσηκωτικό. Και το τραγούδι που χόρευα μικρή και φτετέλη. Μπράβο, μπράβο, χορευές, άρεσε. Ου. Έπαιρνα βραβεία στο Τσιφτετέλη. Αμάν. Αμάν, Εύη, τι γινότανε, Τσιφτετέλη. Η Μαριό έλεγε μια φορά ένα βράδυ στο κέντρο. Άρε, τι κέφια έχει ο Θεός όταν σε έφτιαξε. Όχι, ρε, Εύη, έχει πει. Για να το πει η Μαριό, αυτό πρέπει να πει ότι. Στην Αγίου Δημητρίου που είχε μια
τι ήταν μέσα ένα. Είχε ένα κορμί σαν χέλι, χόρευε το τσιφτετέλι. Λέει ο Τσατσαρό σήμερα, 2019. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, και τώρα με το μπαστούνι, γάμισε τα. Μπίμπισε τα, ναι. Γάμο, από το γάμο. Λοιπόν, πάμε αντίστροφη μέτρηση. Μέτρηση με το έδωσε στον προηγούμενο. Τώρα δεν το έχω να δω τι θα. Δεν κατάλαβα. Αντίστροφη μέτρηση και εσύ δεν έχουμε. Θε να σε δώσω λέξει, όχι. Όχι, δεν θα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Εδώ είμαστε. Αν δεν είμαι που είμαι σκασμένη. Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, εύκολο θα το κάνουμε κιόλας, πέντε ποδοσφαιριστές που το όνομά τους αρχίζει από Α. Έλα, πάμε. Από Α, Αθανασιάδη. Ναι. Αλαβάντα. Ναι. Άγγελος. Άγγελος. Είπαμε, Αναστασιάδη. Ναι. Κλάους. Κλάους Αθανασιάδη. Μπράβο. Αλαβάντας είπαμε. Ναι. Οσβάλτο Αργεντινός. Αρντί. Έλα μωρέ. Αρντί. Και ξένους. Και ξένους. Αρντί. Αρντίλες. Έναν ακόμα. Πάμε σε βοηθάω. Πάμε. Από Α. Κουν. Μάντσεστερ Σίτι. Κουν Αγουέ. Αγουέ Ρο. Αγουέ Ρο. Έλα. Στο δίνω. Δεν υπάρχει. Κόλλησα. Βρεκό θέλω να μου λες. Ξέρω τι θέλεις. Αυτό να πω όλα μαζί. Τώρα. Δώσε μου τα τρία τελευταία. 3.38. Τέλεια. Εντάξει. 3.38. Γεια σου, Εύη μου. Φιλιά. Φιλιά. Δεν θα είμαστε στεναχωρημένοι σήμερα. Επειδή χθες έγινε στραβοπάτημα. Έτσι. Αυτό έλειπε τώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πέσαμε. 2310-287-888. Πάμε να ξανασηκώσουμε το κέντρο για ακόμα περίπου πάνω από ένα δεκάλεπτο να βγάλουμε γραμμές για να παίξουμε σήμερα για μία σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, αλλά και για το μεγάλο δώρο της εβδομάδας που είναι ένας αφιγραντή. Τα δώρα κανονικά τα κληρώνουμε, παιδιά, έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Για έναν αφιγραντήρα τσίκο 180 ευρώ μου είπε ο Κιωσές ότι κοστίζει. Σπουδαία μάρκα μου λέει και μεγάλο εργοστάσιο που φτιάχνουν οι κλιματιστικά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Πώς την έχετε. Την έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση, την ψυχολογία μας. Έτσι ναι. Και δεν μας ενοχλεί τίποτα και δεν μας πειράζει. Δεν πτωούμαστε, δεν πέφτουμε. Σε παρακαλώ. Όλα ψηλά είναι. Δεν πέφτει με τίποτα, το λέμε συνέχεια. Η διάθεσή μας, το πάθος μας, η τρέλα μας, η πίστη σε αυτό που. Η όρεξη για ζωή. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Σε ακούω. Είμαι όλα αυτιά. Σου δίνω πέντε λέξεις. Πέντε λέξεις, ιστορία. Τρελαίνω. Και κάνεις μια ιστοριούλα. Ξέρω τώρα, αφού ξέρω ότι. Λοιπόν. Έτοιμο. Ναι. Γήπεδο. Γήπεδο. Παντόφλα. Παντόφλα. Κουρτίνα. Κουρτίνα. Μπινελίκι. Μπινελίκι. Κανονικότητα. Κανονικότητα. Ναι. Πάμε. Λοιπόν. Γήπεδο, παντόφλα, πάω... κουρτίνα, μπινελίκι, κανονικότητα. Προτού πάω στο γήπεδο. Ναι. Με λέει η γυναίκα μου. Ναι. Θα μου φτιάξεις την κουρτίνα. Ναι. Αλλιώς έχει παντόφλα. Και εγώ την έφτιαξα και επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Μπινελίκι. και γλίτωσα και τον Μπινελίκι. Σωστός. Μ' αρέσεις. Γιατί δώσε. Είμαστε άντρες. Μπράβο, δώσε τα τρία τελευταία. 4.59. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουν αυτές. Αποφασίζουμε εμείς. Σε παρακαλώ, φίλε. Σε παρακαλώ. Αυτό που θα μας πούν αυτές. Το ξέρεις το ανέκδοτο. Περνάει ο άλλος, ρε παιδί μου, πηγαίνει στα παλιά με έτσι σε κάποια χώρα με βασίλειο, περνούσε, είπε όποιος σε όποιο σπίτι κάνει κουμάντο, λέει, ο άντρας θα κερδίσει, λέει, ένα άλογο. Πάει, βγαίνει η γυναίκα μπροστά, τι θέλετε, λέει, θέλουμε, λέει, τον άντρα σπίτι, εγώ είμαι ο άντρας σπίτι, κλάει, την κλείνει την πόρτα. Στο δεύτερο σπίτι, κάτσε εκεί, εγώ θα μιλήσω τώρα αυτά. Βγαίνει ο άντρας μπροστά, στο τρίτο σπίτι, λέει, έλα, τι γίνεται. Λέει, εσύ κάνεις κουμάντο. Εννοείται κάνω εγώ κουμάντο. Ποιος κάνει, τι λέει, φίδια λούσιμε. Λέει, κερδίσατε ένα άλογο. Λέει, τι χρώμα θέλετε. Αγάπη μου, τι χρώμα το θέλεις το άλογο. Γεια σας. Χάρη, δώσα τρία τελευταία. 4.59. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζου μου σου λέμε και το μεσημέρι ερχόμαστε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Πάμε, γεια σας. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι.
Λοιπόν, με τους όρους μου, ε! Με τους όρους, ε! Ναι, τι από θέλεις? Σίγμα ποδοσφαιριστές. Από σίγμα ποδοσφαιριστές. Έλα ρε συντριβανίσαι, ναι. Ό,τι θέλεις ρε, ό,τι θες. Ό,τι γουστάρω εγώ θα κάνω. Ό,τι θέλεις εσύ, α, αυτό είναι. Εσύ λούζεις φίδια. Ναι εγώ, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Κουμάντο. Από σίγμα ποδοσφαιριστές, από σίγμα. Αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν. Πάμε, θέλω, θέλω 50 ποδοσφαιριστές από σίγμα. Πάμε 50, εγώ θα σε βάλω 5. Μα δεν είπες... Καρτάδος, ναι, έλα. Καλπικίδης, ναι. Σαράφης, ναι. Σίκας, ναι. Σμόλ. Μπράβο. Εντάξει είπα. Εντάξει. Άντε, δεν βάλετε, βάλε μου για τα κρεατάκια άμα τα κερδίσω εδώ στο Γιώργο. Τι κάνετε εσείς ρε, δίνε το ένα στον άλλο τα κρεατά, με τρελάνετε. Ναι, αδέρφια είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άμα τα κερδίσω δεν έχω δικαίωμα, άμα τα δώσω. Γόρι μου. Γεια σου Παυλάρα μου, φιλιά. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, γεια σας. Hey, ναι, έλα. Ναι. Μπρος. Καλώς τον. Εδώ, Γεροθράσος. Γεια σας κύριε Θράσο. Τι κάνετε. Καλά, τι γίνεται ρε Κωστή. Η κλητική πάει Θράσος ή Θράσο ή Θράσε. Θρασίτατε. Θρασίτατε. Λοιπόν, τι θα παίξουμε. Εγώ θα παίξουμε. Είμαι τακτικός ακροατής πρωινός. Ανελιπώς ακούω, χαίρομαι. Δεν βγαίνω ποτέ εκεί. Αλλά αυτό το μεσημέρι κάτι με κεντρίζει, θέλω να κάτι... βγαίνω. Λοιπόν, οι δύο εκπομπές είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε το μικρόφωνο. Έτσι. Λοιπόν. Θα τραγουδήσω το Σαλονικιό. Λίγο εγώ θα το συνεχίσεις. Αλλά τέλεια. Θέλω να μου πεις, ναι, αν ξέρεις, ναι, ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιγουργός και πότε πρωτοβγήκε το τραγούδι αυτό. Αυτό το λέω κατευθείαν για να μην νομίζω ότι τον γκούγκλαρα. Νικολόπουλος είναι νομίζω συνθέτης. Ναι. Έχω μια αμφιβολία για τον συνθέτη, αλλά Νικολόπουλος σίγουρα Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι. Και πρέπει να είναι 1984-85. 85. Εντάξει, τα είπα! Κερδίζω! Πάμε τώρα να το πούμε! Πάμε να το πούμε! Λοιπόν, εγώ πρώτα. Αντεκάντε όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει. Τι ωραίος που είσαι. Ο Σαλονικιός. Τι ωραίος που είσαι. Άι, άιντε κάντε του λεζάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονικιός. Οι μπαγκλαμάδες να αρχίσουν τσιφτετέλια να ανάψουνε τα τέλεια ολόταχος και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Γεια σου Θράσο, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία σε γουστάρω κάρια. Γεια σου Γεροθράσο. Τι ωραία φωνή που έχεις άνθρωπέ μου. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ και σε αγαπώ. Τι ωραίος, τι ωραίες φωνές έχει. Βγαίνει το μεσημέρι δηλαδή ρε παιδιά, θα κάνουμε τέτοιο νέα ευκαιρία. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς το παιδί ρε. Τεφ τσάνς, κουστάκι. Τεφ τσάνς, φίλε. Πώς λέμε, πώς λέμε ρεβάνς, ρελάνς, τεφ τσάνς. Όλα, όλα καλά. Δόκτωρ Βαγγέλης. Πες ρε, πες ρε, πες πόσο καιρό έχεις να πάρεις και πόσα κατάλαβα, χωρίς αναγνώριση κλήσης. Πρέπει να σε έχω πάρει πριν ένα χρόνο. Μπράβο. Να ξέρεις τι καμένη λιχνία έχει ο τσατσαρός στο κεφάλι, φίλε, να ξέρεις έτσι. Να ξέρεις, αγόρι μου. Άκουσα τώρα τυχαία και... Αγόρι μου. Ναι, και, και. Βγαίνουμε 8-10 το πρωί, κάνουμε αθλητήριους, κάνουμε ζουμουσού και ερχόμαστε 2-3 κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο μας. Στη στέγη μας στη ραδιοφωνική στο Λίμπερο, κάθε μεσημέρι 2-2,5 παίζουμε αντίστροφη μέτρηση, quiz, διαγωνισμούς, χαβαλέ. 3-25 βγάζουμε Βασιλόπουλο και τα σαρώνει όλα. Το πάω 25 που πάει. Το πάω 25. Ποιο πάω 25. Το πάω 25 είναι μετά το πάω 24. Βράδυ τα παιδιά, βράδυ τα παιδιά, βράδυ, βράδυ. Κάναμε αλλαγές. Βράδυ, αγοράκι μου, βράδυ. Αλλά κόλκα και Μπατμανίδη ακούς και 10-12. Ακούς και 10-12. Ναι, λοιπόν, τον ακούω, έλα. Μετά είναι λίγο μπέρδεμα. Τι κάνεις. Θα παίξεις. Όχι, εγώ δεν παίζω. Τι. Παίζουν οι άλλοι. Γιατί δεν καταλαβαίνει, οι άλλοι που παίζουν δεν είναι παλικάρια. Για να σε πάρω μια καλησπέρα. Είναι τώρα το μυαλό μου είναι ζώρι και δεν μπορώ να το... Έτσι, θα σου βάλω να τραγουδήσω και θα μου πεις ποιος είναι. Εύκολο είναι. Άκου, άκου λίγο, άκου λίγο. Πανεύκολος φίλε. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Αγγελόπουλας. Περίμενε, μην βιάζεσαι, να τον ακούς πρώτα. Εύκολος, είσαι έτοιμος, προετοιμασμένος.
Με το που θα τον ακούσει, θα μου πει κατευθείαν να το καταλάβει. Αυτό απόψε. Ωραία, τερλέγκα, μπιάρα, για να μάθω τη δουλειά μου! Για να μάθω τη δουλειά μου! Από τα χώρα που είναι στροφές! Άρε, το φούρνο είναι τέλος καμπά, ρε! Έλα, σε ψυχολογώ, φίλε! Λατρεία μου! Θα έρθω από... Άκου το ρεφρέν! Άκου το ρεφρέν! Άσκετο, να το ακούσω! Άσκετο, άσκετο! Τα αυκίνω, άκου! Θα έρθω απόψε! Στους αραβώνες σου θα είμαι ένας απ' τους θαμώνες σου. Θα έρθω απόψε κι ας μη με κάλεσες να δεις τα τραύματα που μου προκάλεσες. Να κάνεις και δάκρυα. Δόκτωρ Βαγγέλ, δώσ' τα τρία τελευταία ψηφία και ας τα δάκρυα. Έλα. Με δε του σίξ. 0 του 6! Γεια σου ρε! Γεια σου ρε! Αδερφέ, φιλιά! Γεια σου, Δόκτωρ Βαγγέλη! Φιλιά πολλά, φιλιά! Ευχαριστώ για το Τερλέγκα! Να σε καλά! Μπαίνει σε κλήρωση καλή! Μπάι, ρε το Βασίλη Τερλέγκα! Ναι, γεια σας! Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη, πάμε, πάμε! Είσαι έτοιμος! Εγώ, πάντα! Πάντα, έτσι! Πάντα, πάντα, αγοράκι μου πάω. Λοιπόν, σου βάζω την εισαγωγή από το κομμάτι. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου ας κρεώνω κι αυτές. Τραγουδίστρια, μου λες, και τι φοράει στη μύτη για να τραγουδάει έτσι. Πέφτω για πάντα οι ΙΕΣ. Η Happiness Wedding Ring, συγχαρητήρια κύριε, αυτό είναι ξένο ρεπερτόριο. Η Χαρά Βέρα, τι φοράει στη μύτη της για να τραγουδάει έτσι. Εγώ τι φοράει, αυτή το φοράει, εγώ το φοράω. Εσύ το φοράς, εγώ το φοράω. Φοράει μανταλάκι φίλε, θέλω να ακούσεις λίγο το έρινο, άκου λίγο. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Ζημιές, χρειαζόν και αυτές. Χωρίς μανταλάκι δεν γίνεται στα πανέγυρια. Ζω και αναπνέω να βγει μία στήλη της Χαράς Βέρα. Ναι. Να είναι και αυτή η αμαλιάδα. Εκεί μιλάμε. Και το λύκει τον υπατημένο, έτσι. Ελένη Φιλίνη. Έχει βανιλίνη. Παυλάρα, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. 988. 988. Έτσι, Γαϊδουράγκαθος. Γαϊδουράγκαθος. Παύλος, εγώ σε βάζω. Είσαι και για τον αφιγραντήρα, είσαι και για τα κρέατα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ειδικά εδώ που είμαι ο Ρόγκαθο είναι άκρος πολύτιμος. Γεια σου Παυλάρα μου, σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε Καραγιόν, έλα ρε μαέστρο. Έλα, τι γίνεται. Λοιπόν. Τι είναι, η εκπομπή το κάνω τι θέλω είναι. Τι, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι. 7.60 άμα κερδίσω το φυγατήρα το θέλω, ναι. Τα κρέατα στον κύριο με την ωραία τη φωνή ρε φίλε, τον παππούλη. Λοιπόν, φανταστικός φίλε, φανταστικός ο Θράσος, έχω και άλλη μία κυρία που έχει φανταστική φωνή. Λοιπόν, ναι. Μου λες το τραγούδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ποιο τραγούδι είναι. Έλα, πανεύκολα, εκκλησία. Εκκλησία, το πει η κυρία που είναι με τον δασκύριο το λόγο. Πες μου το τραγούδι. Τι τραγούδι είναι αυτό. Περίμενε, αυτή είναι η μισή ερώτηση. Πόσα ποπό λέει στο κουπλέ. Ανάλογα. Ναι, πες. Αν έχεις μπροστά τη Λόπες. Μπράβο. Άξιος, αυτή είναι η απάντηση που ήθελα. Σε φιλό, γεια σου Καραγιάν. 7.60. Γεια σου Καραγιάν. Εδώ και να με λύσει πολύ ωραίος. Σε πολύ ωραίος, δεν πού να και να με δει κιόλας πες. Πού και να με νιώσει. Πού να και να με δει κιόλας. Φιλιά, γεια. Φιλιά στο ταξί. Φιλιά στην μπλε φιλή. Τελευταίος, γεια σας. Τέσσερις μέσα με τίποτα ρε. Είμαι καθισμένος εδώ, πάρε στην κονσόλα. Από στην κονσόλα που φουλάω με καθισμένος ρε. Σε κανένα πάνω παγκάκι πάνω και πάνω. Όχι ρε, σε παλόκια δεν καθάμανα. Ας είμαι παίζει με τίποτα ρε, με παίζεσαι. Με τσακώ. Θέλω να μου... Ωραία τριθοκόρα τελειώνουμε ρε φιλαράκι να μου σκάφεις τελείωσες. Εισαγωγή σε βάζω, άκου. Πω πατέλα πω. Αυτό. Αυτό είναι. Άλλο δεν βάζω, οι γάτες. Πες μου. Γιατί το γούσα και μετά από... Είναι από εψιλόν.
το τραγούδι. Από σίγμα, από ταφ, από χ ή από ρο. Κοιτάξτε, επειδή δεν άκουσε καν να πεις, επειδή μιλούσε την ώρα που το βάζες, ναι. Εάν είναι εύκολο το ξαναβάζει λίγο. Βεβαίως, να το ξαναβάζω. Εγώ όσες φορές που ζητήσετε δεν έχω, έχουμε αντοχές. Μου αρέσει. Από έψιλον, από σίγμα, από τάφι ή από ρο. Απορώ, απορώ με μένα, απορώ. Μητσάκο, δώσε τα τρία τελευταία ψηφία και έφυγες. 4-0-1. Γεια σου Δημήτρη, στο ιδιωτικό νοσοκομείο, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά, πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε, μένετε συντονισμένοι διότι έρχεται Κώστας Βασιλόπουλος. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και για το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ εννοείται, αλλά και για ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής. Μεγάλα πράγματα συνέβησαν, πολλά και σπουδαία, και θα τα συζητήσουμε με το που επιστρέψουμε κατευθείαν εδώ. Μένετε συντονισμένοι, ξαναλέω, θα κληρώσουμε μια σακούλα κρέατα και όλοι μπαίνετε στον αφιγραντήρα Τσίκο από την Glimart Home, το χορηγό μας, Γραβιάς 67. Επιστρέφουμε! Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο διευθυντή της Φόρτσα. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από πού θες να αρχίσω, πού να αρχίσουμε. Είχαμε πλήρη δράση. Σας βρωμάει. Καλό στα κέρια σου μόνο και το πιάσεις. Να πούμε καταρχήν ότι το Σάββατο είδαμε πάλι να γίνονται έσχοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Αβραάμ Παπαδόπουλο, με Καραπαπάδες, με Μπαρμπασάβες. Κοίταξε να δεις, ο τρόπος συμπεριφοράς προδίδει τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένας οργανισμός, ο οργανισμός του Ολυμπιακού σε κρίση. Κρίση πανικού, κρίση αναξιοπρέπειας, κρίση έλλειψης ηθικής, ό,τι κρίση και όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσεις μετά τη λέξη κρίση, μέσα θα πέσεις, έξω δεν θα πέσεις. Η αγωνία μην χαθεί και το φετινό πρωτάθλημα, τους οδηγεί σε δηλώσεις, κινήσεις, πράξεις, τοποθετήσεις που προδίδουν παραφροσύνη. Δεν είναι λογικά όλα αυτά. Και άντε να πεις η συμπεριφορά του Αβραάμ Παπαδόπουλου λόγω της έντασης, του αγώνα, των σφιγμών, της αγωνίας για να κερδίσει από εκεί πέρα. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι μια Καραπαπάς και Θεοδωρίδης εκθέτουν και τον Ολυμπιακό και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ούτε οι εκφράσεις τους, ο τρόπος τους. Το ύφος. Το ύφος αυτό ακριβώς δείχνει, προδίδει συμπεριφορές που κρύβονται μέχρι τώρα και ουσιαστικά το πραγματικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει πλέον η μάσκα ή οι μάσκες που χρησιμοποιούσαν τόσα χρόνια. Τελείωσε. Η αφήγηση του παραμυθιού με τον Δράκο τελείωσε. Να κάνετε επενδύσεις, έγινε επενδύσεις. Οι διαιτητές είναι μια χαρά, το χρησιμοποιούσαν αυτοί, ότι αφήστε την καραμέλα με τη διαιτησία. Ναι, φτιάξτε ομάδα. Ναι, φτιάξτε ομάδα λέγανε. Ναι, ένα να φτιάξαμε ομάδες. Τώρα την καραμέλα τη διαιτησίας την έχουν μόνιμα. Και σε ένα παιχνίδι, όπως αυτό του Σαββάτου, που δεν τους ενέχει κανένας. Τίποτα. Κανένας διαιτητής. Τίποτα. Δηλαδή ο Διαμαντόπουλος και το Άριστος έχει σχέση με το μπούλινγκ που δέχτηκε όλη την εβδομάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα σφυρίξει, έτσι. Δηλαδή πήγε ένας διαιτητής υπό τρελή πίεση να σφυρίξει ένα παιχνίδι γνωρίζοντας ότι ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει θα υπάρχει παράπονο. Κασκαντέρ είναι αυτό. Ναι. Για να πάψουν να είναι κασκαντέρ θα πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία, το έχω πει. Όχι ο Γιαννάκης, η πολιτεία συνολικά. Οι διαιτητές χρειάζονται προστασία, χρειάζονται να νιώσουν ασφαλείς ως προς την καθημερινότητά τους. Ναι. Και η δράση έφερε αντίδραση, διότι όλα όσα είπαν και έκαναν και αυτά τα έσχη που είπαν και έκαναν το Σάββατο στην Τσάντη οδηγήσε στις ανακοινώσεις που ξέρουμε της Τσάντης και του Βόλου, τις οποίες κάποιοι καθυριάζουν. Αυτό που πρέπει να καθυριάσει κανείς είναι την πέτρα του σκανδάλου, τη ρίζα του κακού. Εδώ η ρίζα είναι η συμπεριφορά του Ολυμπιακού, δεν είναι η αντίδραση. Η δράση του Ολυμπιακού προκαλεί την αντίδραση. Η οποία βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι ξεπερνά το όριο. Μα το όριο το ξεπέρασε η αντίδραση, διότι η δράση είναι απαράδεκτη, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει. Κάποια στιγμή, Κώστα κάνει ένα κοντινό η κάμερα, λύγει το μάτς στην Ξάνθη και πάει ο Παπαδόπουλος να διαμαρτυρηθεί και ο διαιτητής, τι να κάνω, πέντε έδωσα, δεν βγαίνω μάνα μου, δηλαδή με ένα ύφος, ότι εντάξει δεν μπορούσα άλλο, πέντε λεπτά έδωσα, δηλαδή πραγματικά σε δύσκολη θέση ο άνθρωπος.
τι να σας κάνω άλλο. Έτσι, δεν μπορούσατε. Τι να τους κάνει. Αυτός δεν τους κάνει. Τι να κάνει, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να κρατήσει καθυστέρηση μέχρι να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα αρχίσουμε και θα χάνουμε και εμείς όλα τα λογικά μας. Δηλαδή θα αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε εντελώς παράλογα. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Χάνει λοιπόν τους βαθμούς ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη, χαλάει η κοινωνία όλη, χαλάει ο τόπος, γίνεται οριμαγδός. Χάνει τους βαθμούς χθες ο ΠΑΟΚ και συζητάμε από χθες το βράδυ και όλος ο οργανισμός, Κώστα, αν κάνω λάθος γιόρθωσέ με, για το φταίξιμο του ΠΑΟΚ, για το ότι δεν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, τα λάθη του, τις αδυναμίες του κτλ. Η διαφορά στο ήθος και στο ύφος, πιστεύω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί εδώ θα πρέπει να σταθούμε και στη διαφορά φιλοσοφίας, έτσι, στη διαφορά νοοτροπίας των δύο οργανισμών. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έμεινε σε ένα 2-2 μετά από μια εμφάνιση κάτω του μετρίου και ψάχνει να βρει τι έφταξε. Όχι τι του έφταξε ψάχνοντας άλλο τη δεξιά και αριστερά. Και ποτέ δεν του έφταξε. Έφταξε ο ίδιος η απόδοση που είχε η ομάδα στο παιχνίδι δεν ήταν τέτοια που να του επιτρέψει, που να του επέτρεπε να πάρει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ για ένα ολόκληρο ημίχρονο έψαχνε τα πατήματά του. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πολύ καλά διαβασμένος. Μπλόκαραν τον Λινιό, μπλόκαραν τον Γιαννούλη. Ναι. Δηλαδή είναι δύο κινητήριοι μοχλοί ανθρώπους. Τατού, ναι, ναι. Ήταν ακίνδυνος από τα πλάγια. Ντούγκλαραν και τον Ντούγκλας. Και το αποτέλεσμα ήταν ο ΠΑΟΚ να αποδειχθεί εντελώς ακίνδυνος για την ευθεία του Διότι σε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Όχι ότι ήταν επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός, αλλά έπεσε στο τρόπο δεύτερο, είχε την κατοχή έστω και για 4% και έδειχνε ότι πατάει γερά. Ήρθε η κακιά στιγμή με τον Κρέσπο, αυτή η απροσεξία ανεπίτρεπτη για μένα, για το επίπεδο του Κρέσπο, όπως ανεπίτρεπτη όταν έπαιξε το λάθος του Βαρέλα, στο πρώτο γκολ που πέτυχε ο Άρης στην Τούμπα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έλλειψη συγκέντρωσης, 100%. Και φαίνεται. Λοιπόν, δεν είπα να την έκοψα στο σκορ. Τίμια και καθαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φερέιρα κάνει τις αλλαγές που ήταν επιβεβλημένες. Εγώ θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και ο Πέλκας. Εν πάση περιπτώσει ο προπονητής επέλεξε Βιερίνη και Καντουρί. Ο Βιερίνη από εκεί, ο Καντουρί όχι. Ο Βιερίνη ήταν το πρόσωπο της χθεσινής βραδιάς. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα. Ισοφάρισε. Πήρε και την μπάλα όταν έκυγε στο 90 τόσο εκτέλεσε το πέναλτι. Και ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αίτητο. Αυτό όμως που μένει είναι το γεγονός ότι χάθηκαν δύο βαθμοί. Και χάθηκαν γιατί ο ΠΑΟΚ άντησε να μπει στο παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός σωστά εκμεταλλεύτηκε φάση στη μένω για γκολ για τον ΠΑΟΚ, το έκανε γκολ ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό είναι το πρωτεύθυρο. Θα πρέπει να αυτά με τα περιμένεις όταν ρισκάρεις για να κερδίσεις. Ναι. Και απέναντι σου είναι ο Παναθηναϊκός, όσο αδύναμος κι αν είναι, μπορεί να κινδυνεύσει ανά πάσα στιγμή. Και ΠΑΟΚ κινδύνευσε, δέχτηκε το 1-2, είναι ευτυχές το γεγονός ότι κατάφερε να ισοφαρίσει. Τώρα, αυτές οι αστείωτες που ακολούθησαν για το πέναλτι και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι δεν τιμούνται πραγματικό. Είναι ένα πέναλτι που δεν αντιληπτείται. Δεν θέλεις πάλι την κρεμίζει τον Κρέσπο, αν δεν είναι αυτό πέναλτι. Ράγκμπι. Είναι ράγκμπι, δεν είναι ποδόσφαιρο. Μα τι λες, δεν το αμφισβητούν. Το αμφισβητεί ο Δόνης, εντάξει τώρα. Ένας κομπλεξικός άνθρωπος, ο οποίος σε ηλικιάζει ήταν από τον ΠΑΟΚ απέναντι και συνεργάτες του Γιαγγελίνας και Αγκαρίτσης. Είναι κομπλεξικοί, συμπλεγματικοί με τον ΠΑΟΚ και το έδειξαν χθες με τη συμπεριφορά τους. Τι να αμφισβητήσει αυτό το πέναλτι, δηλαδή δεν το αμφισβητεί κανένα, ούτε ο Κουρμπέλη μπορεί να το αμφισβητήσει. Και μετά τη συζήτηση και τις καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, τις καθυστερήσεις. Όταν ο Διούδης τρώει το χρόνο τόσο... Για νυκτέρευση κάνει. Για νυκτέρευση κάνει. Ωραία, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις, καθυστερήσεις. Φυσικά. Στο 5 και 28 λοιπόν υπάρχει παράβαση. Είναι πέναλτι, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Να το δώσει, αν μην το εκτελέσει η Βιερίνη επειδή έλειψε το παιχνίδι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχει καμφθεί αυτή η επιχειρηματολογία που ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί προσπαθούν να το μαζέψουν. Τι να πούνε, είναι αστείο. Τι να μαζέψουν. Καταρχήν ξέρεις που φαίνεται Κώστα το ότι υπάρχει δόλος στις κουβέντες τους που λένε στο 108 ο Βιερίνια, στο 107 ο Βιερίνια. Δεν λέει κανένας ότι 25 δευτερόλεπτα
μετά τις καθυστερήσεις τις κανονικές, δόθηκε το πέναλτι και απλά πήγε μετά επειδή έγινε η εξέταση στο VAR. Πώς δημιουργείς εντυπώσεις, έτσι. Ναι, το παιδί με τα δικά του ζωντανά δεν τι εντυπώσεις να δημιουργήσω. Προσπαθούν αλλά δεν τους βγαίνει. Λέω, είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό, διότι πες, έβγαλε αντίδραση. Έδειξε μια πολύ ωραία αγωνιστική εικόνα με το υλικό που διαθέτει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι. Και όλα τα άλλα είναι αστεία. Επαναλαμβάνω, και τι να επιχειρήσεις από αυτό το πέναλτι. Εγώ μπορώ και πείτε το είδα μέσα στο δώσει. Είναι... Και αυτό, είναι και αυτό, φάση. Και αυτό. Ο Σλοβένος. Ναι. Ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, τον Κρέσπο, ο Γκουρμπέλης, δηλαδή τον Κρέσπο, ο οποίος είναι σε προφανή και συγκεντρώνει με την μπάλα μπροστά του. Δηλαδή τι συζήτηση να ανοίξουμε, ότι τι. Ναι. Δεν υπάρχει συζήτηση. Για τις καθυστερήσεις επίσης δεν υπάρχει συζήτηση. Από το παιχνίδι εξελίσσεται. Από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων υπήρξε τουλάχιστον ένα. Για να μην σου πω περισσότερο, λέω ένα. Το κρατάει. Αφού απόλυτος χρονομέτρησε ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι διαιτητής. Δεν υπάρχει χρονόμετρο να το πατήσει κόμμα και φυσικά. Φυσικά. Και να φύγουν οι ομάδες. Και μετά τα όσα έγιναν μετά την κλήξη, ξαναλέω, είναι η ένδειξη του πλεξισμού, του ζώνη. Και αυτό είναι εδώ που τα λέει μαζί του. Πέρασαν για τον ΠΑΟ και έχουν πλήρη εικόνα των ανθρώπων. Ό,τι και να κάνουν. Θλιβερό. Θλιβερό, θλιβερό. Τα όσα έκαναν στον ΠΑΟ που γύρισαν, εκείνος ο ΠΑΟ που γύρισε χρόνια πίσω. Και την ατυχία, την ατυχία μάλλον, να επιλέξει τον Βέννη για προπονητή. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ήταν από τις μαύρες σελίδες της επταετίας Σαββίδη, χωρίς να έχει την ευθύνη ο ίδιος. Ναι. Δεν τον επέλεξε τον Βέννη ο Σαββίδης. Επέλεξε να τον σταματήσει, διότι είχε και άλλη κατηφορά με τον Βέννη προπονητή για τον ΠΑΟΚ τότε. Ευτυχώς ότι σώθηκε, σώθηκε. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα που είδαμε το Σαββατοκύριακο, η οποία χαλάει συνεχώς από την τοξικότητα του Ολυμπιακού. Το 90% της τοξικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου παράγεται από τον Ολυμπιακό. Αυτό τα λέει όλα. Ναι, 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 ναι. Μπαίνει και σε αλλού. Είναι σαν. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ βαριά έκφραση, αν μου επιτρέψει, αλλά αυτό το πράγμα κάνει μετάσταση στο σώμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, είναι σαν να βάλεις ένα σάπιο φρούτο στη φρουτιέρα, Κώστα. Μετά από λίγο καιρό θα πεις και τα υπόλοιπα. Και αυτό γίνεται. Η τοξικότητα αυτή που λες. Η τοξικότητα. Εκτέθηκαν πάρα πολύ τους έβαλες το Σάββατο και αυτό νομίζω ότι βοηθάει και τον κόσμο να καταλάβει, αλλά να καταλάβουν και λίγο οι θεσμικοί παράγοντες. Ο Ολυμπιακός θέλει πρόεδρο στην ΕΠΟ πλήρως ελεγχόμενο, θέλει διαιτητές πλήρως ελεγχόμενους, θέλει την κανονικότητα που είχε με Ρωσαρή, τον Κιτζίκη, τον Σπάτα, τον Καλογερόπουλο, τον Παπά, τον Βοσκάτη και όλα εκείνα τα παιδιά που έκαναν τα πάντα για να κατακτά ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Δεν μπορούν να ζήσουν με την σημερινή κανονικότητα, δηλαδή να διεκδικούν το πρωτάθλημα ποδοσφαιρικά. Τους είναι αδύνατο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τους είναι αδιανόητο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν να το... Να το αντέξουν, δεν μπορούν να το... Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα επί ίσης ώρες με τις άλλες ομάδες. Είναι τρομερό. Και είναι πραγματικότητα. Και ευτυχώς συμβαίνουν όλα αυτά. Το ευτυχώς βέβαια σε εισαγωγικά, αλλά ευτυχώς συμβαίνουν όλα αυτά και βλέπει ως το σύνολο του κόσμου ποιος είναι ο Ολυμπιακός και τι πρεσβεύει. Οι άνθρωποι αν θέλεις που σήμερα τον διοικούν για να μην τους παίρνει όλους την ώρα. Πέφτουν οι μάσκες κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, Κώστα, και ο κόσμος αντιλήφθηκε τι έχει γίνει, το αντιλαμβάνεται, άφωνος μένει σε όλα αυτά και όπως είπες ήταν έτσι μαθημένοι όλα τα χρόνια και δεν μπορούν να αντέξουν το 50-50 ούτε σε σύριαλ. Μένει να πέφτουν όσο την περιοχή και να παίρνουν πέναλτι. Να κερδίσουν τα παιχνίδια. Έτσι είναι, λέω. Έτσι δεν είπε ο Αλεξανδρής. Και το παιδί μου έκλεβα, λέει, στο τάβλι. Λοιπόν, άρα... αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι, δεν άλλαξε κάτι. Αυτός είναι. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Η νοοτροπία παραμένει ίδια. Να κερδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Και επαναλαμβάνω, έγινε στην Τζάντη, έδειξε στην κοινή γνώμη, την ελληνική φύλα, την κοινή γνώμη, τι είναι, τι πρεσβεύουν, τι πιστεύουν. Ακριβώς. Πώς σκέφτονται. Ακριβώς. Και στη συνέντευξη τύπου μετά, με ύφος. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι. Πραγματικά θλιβερά. Νταβατζίδες, αυτό είναι. Συμπεριφέρονται σαν νταβατζίδες. Γιατί. Χώρα της υπολογισίας. Εάν οι νόμοι εφαρμόζονταν, δεν θα συμπεριφέρονταν με αυτόν τον τρόπο. Θα συμπεριφέρονταν όπως όλοι οι υπόλοιποι. Παράγονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το να ξεφύγεις
Είναι θεμητό, μπορεί να σου πω. Okay. Είναι μέσα στα πλαίσια. Ποδόσφαιρο είναι. Συνεχεία. Δεν γίνεται. Συνεχεία. Μάλιστα. Να κλείσουμε με... Σε ένα πρωταθλητή, πάρα πολύ ωραίο, εκεί. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ανταγωνιστικό φέτος. Έλα, Κώστα. Έλα. Τώρα, τώρα σε ακούμε, ναι, ναι, σε ακούμε, ναι. Λέω, είδα ένα φοβερά παιχνίδια όλο το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Το Παναθηναϊκός, το Λάρισα Όφη, το ΑΕΚ Τρόμητος. Ωραία μάτς. Ωραία μάτς. Δεν μπορεί να το αντέξει ο οργανισμός τους. Όχι. Και θεωρώ ότι η αντίθεση θα πρέπει να έλθει και από τις υπόλοιπες ομάδες. Μειώνει και τις, του προϊόντος το, η συμπεριφορά του. Το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, έτσι. Φυσικά, ναι, ναι, ναι. Ναι. Να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτόν τον άνθρωπο που φοράει τον περιβραχιόνιο στον μπράτσο και... τον είδαμε ότι παρότι έλειπε τόσους μήνες, παρότι δεν έχει ρυθμό ακόμα, παρότι είναι τεράστια προσωπικότητα. Και θέλω να κλείσουμε με Αντρέ Βιερίνια, Κώστα, αν μου επιτρέψεις. Σας. Πρέπει να απογευματιστεί ο Φερέιρα ως τις επιλογές και ως προς το γεγονός ότι κάτι και για άλλη μια φορά είναι ημίχρονο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όταν πάτησε τον γκάζι, είδαμε πραγματικό ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, ναι. 60-80, ναι. Δεν έβρισκε, δεν υπήρχε αντίπαλος. Σημαντικά το γεγονός ότι επέμεινε μέχρι το τέλος για να κερδίσει. Η εμφάνιση του Βιερίνια, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα. Θέματα που πρέπει να... διορθωθούν, να λυθούν. Ναι, ναι. Βέβαια. Το ντεφορμάρισμα του Μπίσεσβαρ, ας πούμε, είναι ένα από αυτά που τον γνωστάρουμε και τον αγαπάμε, αλλά φαίνεται ότι και χθες δεν είναι ο μόνος κακός, αλλά και χθες είναι από τις κακές του βραδιές. Δεν είναι ο μόνος κακός. Απλά δεν είναι ότι... Έλα, Κώστα. Κώστα. Κώστα, σε χάσαμε. Ήρθε η ώρα να πάρει το χρόνο του ο Πέλκας. Ναι, ναι, ο Πέλκας θα πάρει το χρόνο του. Ναι. Έχει πράγματα να δώσει. Άλλη μια ευκαιρία σε ένα παιχνίδι μεγάλο αυτό με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν πολλά περισσότερα. Έτσι νομίζω ότι και ο Φερέιρα λίγο θα αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τη συνέχεια. Ναι. Ο Πέλκας στο Βόλο έδειξε ότι είναι έτοιμος. Περιμέναμε ίσως και σε αυτό το μάτς να ξεκινήσει βασικός, αλλά προτίμησε να στηρίξει το... Βασικό τον περίμενα, ναι. Αλλά... πιο νωρίς. Τον περίμενε στη θέση του Καντουρί. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Και ο Καντουρί δεν. Δηλαδή, σωστά οι αλλαγές, συμφωνώ με τα πρόσωπα που άλλαξαν, με την συμμετοχή του Διευθυντή, εκεί που διαφωνώ, κατά την ερτήση όμως, βέβαια, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι ότι περίμενα τον Μπέλκα στη θέση του Καντουρί. Και σωστά μετά βέβαια έβαλε και τον Άκφον για να πιέσει με δίδυμο αρχηγικό, ναι. Να εκμεταλλευτεί και τις ψηλές μπάλες με τον Άκφον και τις χαμηλές με τον Σιντέρσκι. Είχε το δεκάρι του Μάτες, θα μπορούσε εκεί να γίνει το 2-1. Άλλο μάτς. Άλλο μάτς είναι μετά. Άλλο παιχνίδι, ναι. Αν. Εντάξει. Αν δεν πήγαινε στο δεκάρι. Μετά αν, αποτέλεσμα δεν έχει. Η μπάλα πήγε στο δεκάρι. Ναι. Ο Πάοκ πιάστηκε στο μύτμο γιατί ρίσκαρε υπερβολικά για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Και καλά έκανε και ρίσκαρε. Απλά δεν φρόντισε να έχει τις σωστές καλύψεις αμυντικά και βρήκε δεύτερο γκολ Παναθηναϊκός. Το οποίο σοπαρίστηκε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αντρέ. Το τέλος, ό,τι και να πει για τον Γκυρίνη είναι λίγο. Yeah. Δεν πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιον είναι λέξεις. Τι να πεις. Τι να πεις, αδερφή Γκυρίνη. Έχει εξαντληθεί το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο. Έχει φαίνεται φτωχό. Φτωχό φαίνεται. Yeah. Φτωχό. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια. Όπου και να τον βάλει, Κώστα. Όπου και να παίξει. Όπου και να τον βάλει, όπου και να τον βάλει. Ήρθε μετά για τη λέξη το πάω από την Κύπρο και του λέει τι να το κάνω. Λέει. Είδα. Τώρα το παιδί είναι μόνο για αυτό το μαγικό πνεύμα που έχει και είναι και αποτέλεσμα εμπειρίας και χρόνου στα γήπεδα. Είναι πιο δώρο για τον ΠΑΟΚ. Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό λένε έχασε δύο βαθμούς και δεν τους έχασε ο ΠΑΟΚ. Τους πέταξε αν θέλεις, ναι. Αλλά κέρδισε ξανά το μαγικό του. Έτσι είναι Κώστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ Κώστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε.
και καλή συνέχεια. Σε χαιρετούμε, σε χαιρετούμε, σε χαιρετούμε. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 39. Το 35 είναι ο σύστης Λάμπρος σε 876 που κερδίζει τα κρέατα. Θα βγούμε να σε πάρουμε και τηλέφωνο αφού είναι από τα μηνύματα. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί στις 8. Μην ξεχνάτε ότι η χορηγία της εκπομπής μας είναι στην πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, το ψητοπολείο Αθηνά, εκλεκτά κρεατικά από το κρεατοπολείο Μιχάλης, υπέροχος χώρος εστιατορίου, πεντανόστιμα όλα, λάμπουν τα πάντα όλα, και βέβαια Climart Home 917-646 στη Γραβιά 67, Daikin ηλεκτρικά και όχι μόνο, Κώστας και ο ΣΕΣ, που κληρώνουμε το δώρο εβδομάδας, θα είναι, όπως είπαμε, ένας υπέροχος αφιγραντήρας Τσίκο, 180 ευρώ η αξία του. Σας φιλώ γλυκά, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Ζαγόρας με το πέναλτι. Θα τα πούμε το πρωί στις 8. Bye, bye, bye.